Λοιπόν, πρώτον, στις μπασκετοκουβέντες, ο Σκουντής με τον Παπανδρέου και τον Καλκαβούρα δεν μας άφηνε να μιλάμε. Δεύτερον, αυτοί μαζεύονται τα βράδια και παίζουν πόκα. Ο άνθρωπος έχει παιδεία. Στο παλιά άνθρωπο μας θέλουν πού να ξεκινήσουμε. Επειδή λοιπόν κάπου πρέπει να τα λέμε και εμείς τα δικά μας. Red εδώ. And green. Green and red, ό,τι θέλετε παίρνετε. Και μάλιστα σε ωραίο timing λόγω derby. Σούληψε. Καλή μου, πιστεύω δεν έλειψε. Ναι. Όποιο να πάρει, αν ρωτήσει παίκτε. Κοίταξε, επειδή είναι Ολυμπιακό, μου λείψε. Αν είχε χάσει, δεν νομίζω να μου λείπε. Δεν νομίζω να μου λείπε. Εντάξει, δεν κανεί. Όχι, εσύ στο γήπεδο χθε, έζησε από μπροστά, από κοντά την ατμόσφαιρα, είδε γεμάτο σεφ, ύστερα και από πόσο καιρό. Ναι. Αλλά και γεμάτο. Πόσο καιρό ήταν. Πολύ. Ναι. Πολύ. Για πε. 14 μήνε πριν. Στο περσινό παιχνίδι. Κλασικό παιχνίδι όμω, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Άγχος, πίεση, ένταση, αστοχία, λάθη. Αυτό ότι ακριβώς χαρακτηρίζει ένα ντέρμπι. Πιστεύω το απόλαυσε ο κόσμος, είτε ήταν Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, πιστεύω το απολαύσανε. Είχε ένταση, είχε νεύρα, όπως λες και εσύ. Το απόλαυσαν από την πλευρά ότι ήταν αμφίροπο το αποτέλεσμα, γιατί ποιοτικό μπάσκετ. Ναι, όχι, ήταν με εξαίρεση τη φάση του Μακίσικ. Πού τον βρήκε αυτό πάλι ο Μπαρτζόκας. Για να βάλει κάτω του παίκτες που είχε επιλέξει ο Μπαρτζόκας και είχε φέρει στον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσουμε από τον Λοτζέσκι που δεν τον ήξερε η μάνα του στην Οστάνδη και έγινε EuroLeague player στο Μακίσικ, Ξονέλης. Πάντως, εγώ πραγματικά απορώ πως ο Παναθηναϊκός δεν πήρε center. Άσε το Ράουτινς. Ήταν επιλογή, ο Μακίσικ μπορεί εκείνη την περίοδο να μην ήταν στα τέτοια. Ότι έψαξε. Καλά, δεν γίνεται. Έψαξε. Απλά δεν βρήκε κάποιον που να του κάνει και να πάρω ένα παίχτη, να τον βάλω. Και να μου κάνει ό,τι μου έκανε πέρσι ο Πέιν που έφυγε στη μέση τη σεζόν. Α, το κάνει τώρα. Και δεν πήρε κανέναν τελικά. Δεν του είχε δει καθόλου ο Ράουτινς. Άλλο παίχτη έπρεπε να πάρει. Μακίσικ έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό του έλειπε. Νομίζω και Μακίσικ έψαχνε όμως. Δηλαδή δεν έψαχνε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έψαχνε έναν φριντέτ. Γιατί ο Ράουτινς είναι ένας χειρότερος φριντέτ. Και μόνο. Είναι πιο ψηλό φριντέτ. Δεν μπορεί να έψαχνε φριντέτ. Από τη στιγμή που είχε τον φριντέτ. Αυτή η κίνηση πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε και γιατί έγινε. Δεν έχει λογική για μένα. Ναι. Όχι μόνο για μένα, πιστεύω για τον κόσμο δεν έχει λογική. Εντάξει, πιτίνο είναι αυτός, ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Έχουμε ακόμα άλλα 7 παιχνίδια μέσα στο τέλος της regular season. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτά. Εντάξει, πιστεύω πάντως ότι δεν θα τεθεί θέμα πρόκρισης Παναθηναϊκού. Θέλει σίγουρα 3 νίκες. 3. Έχει 14. Ναι, πάει 17. Και με 2 μπορεί, αλλά στις ισοβαθμίες. Εγώ πάντως κονιόρδιζα ότι θα κρυθεί στις 18 ή στις 17 με ισοβαθμίες. Και εγώ, τα λέγαμε κάτω. Τελικά θα κρυθεί στις 17 ή στις 16 με ισοβαθμίες. Ακριβώς. Ολυμπιακό, βλέπεις. Όχι. Δεν μπορεί να κάνει 4 νίκες σε 7 μάτς. Δεν νομίζω. Δηλαδή, πού βλέπεις να. Έχει Ερυθρό μέσα, Μπαρτσελόνα μέσα, Ρεάλ μέσα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να κάνει 2 νίκες. Οκ, πες ότι κερδίζουν Ερυθρό. Έχει την Εφές τώρα. Και έξω έχει Εφές, Αρμάνι. Αρμάνι και κλεισμένο ή αλλού, έτσι. Ναι, Χίμκι και Φενέρε. Έχει 2 Τουρκίες. Που κι αυτές οι ομάδες τα θέλουν τα μάτς. Δηλαδή η Χίμκι το θέλει, η Αρμάνι το θέλει, η Φενέρ το θέλει, η Εφές το θέλει. Συμφωνώ. Οι μόνες που ουσιαστικά δεν τα θέλουν είναι η Μπάρτσα και η Ρεάλ. Επίσης, φορά το είπε χθες ο Πιτίνο από το τέλος. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα και ο Ολυμπιακός το δεύτερο πιο δύσκολο πρόγραμμα. Αυτή που βλέπω να μπαίνει δυναμικά και πιστεύω ότι στο τέλος πάλι θα πάρει την πρόκριση είναι ο Σάρας. Είναι η Ζαλγίρης. Δεν ξέρω, δεν το είδα στο παιχνίδι γιατί είμαι στο τέτοιο. Μακίσικ, πώς σου φαίνεται. Σου λέω εξωπραγματικά καλό. Στο PlayStation, εγώ όταν παίζω FIFA, κολλάει το δάχτυλό μου στο turbo, ρε. Αυτό και το έχει. Μου βάζει χέρι ο ανιψιό μου, μου πέτα στο turbo γιατί κουράζει το παίχτη. Αυτό δεν κουράζονταν. Κοίτα, και δεν ήταν μόνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και με τη Μακάβη. Και με τη Μακάβη. Καταλητική παρουσία. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή έγραφα προηγούμενα χρόνια. Μάλλον διαβάζαμε. Ότι ο παίχτης που έρχεται στην Αμερική θέλει χρόνο προσαρμογής και αυτά. Και χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Γιούντο, όταν είχε πάει στη Φενέρ και το πόσο μεγάλη επιρροή είχε σε εκείνη τη Φενέρ, έλεγα ότι αν ο παίχτης είναι καλός και ταιριάζει βέβαια, θα παίξει. Μα και έτσι έπαιξε και στην Μπεσίκτας, έτσι είχε πάρει. Ναι, αλλά έπαιξε εννοείται. Απλά εντάξει, είναι άλλο επίπεδο όμως. Το Eurocup και το. Έχει βάλει και 30 συνδεθέσεις όμως. 38. 38. 38. 38. 38. 38.
Όχι, όχι, τρομερή. Δηλαδή, ο Μακίσικ δίνει όσα έλειπαν στον Ολυμπιακό. Αυτό το ένας εναντίον ενός που δεν το είχε. Εχθές πήρε πόσες φάσεις ένας εναντίον ενός. Και με τον Καλάθι αντίπαλο σε ορισμένες. Ας βάλω δύσκολο τώρα. Σε δημός. Μακίσικ ή Σπανούλης Μιλουτίνοφ. Σπανούλης Μιλουτίνοφ, βέβαια. Και Μακίσικ. Α, όλος, δηλαδή. Και αυτό βέβαια έχει περάσει τα ψηλά. Ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους δύο καλύτερους τους παίχτες. Φέτος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η μεγαλύτερη πηγή πόντων ήταν αυτοί οι δύο. Ήταν η συνεργασία του παιχνίδι που ξέρει να παίζει ο Ολυμπιακός, το οποίο και ρόλο του Σπανούλη με τον Μιλουτίνοφ. Οπότε, από τη μία, αναφέρουμε και πολύ σωστά ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αισθάνεται ευχαριστημένος που πήγε το μάτς στο τέλος έχοντας ένα στα 20 τρίποντα, το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Απ' την άλλη, όμως, βγάλε από τον Παναθηναϊκό Καλάθι και Τόμας, τους δύο καλύτερους τους παίχτες. Θα τα αποκρινόταν. Δεν ξέρει πώ μπορεί να πάει το. Ναι, καλά, το παιχνίδι. Μετά, αν. Μερικέ φορέ αυτά είναι, λειτουργούν διαφορετικά. Πάμε γρήγορα γιατί θα φωνάζουν οι τέτοιοι. Πε μου για Παναθηναϊκό CSKA. Τι, ζωή σαν το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Το Παναθηναϊκό θα πάει τα τρία μα στην έδρα του. Κάτι ζωή και θανάτου είναι αυτό που αποκλείεσαι, ρε φίλε. Όχι. Δεν αποκλείεσαι άμα χάσει την CSKA. Ο Παναθηναϊκό έχει αυτή τη στιγμή με την ήττα στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθο, 5 στα τελευταία 6. Ωραία. Να πάει τώρα 6 τα τελευταία 7 και με 4 συνεχόμενες. Δες και ψυχολογικά, δες το όπως θέλεις. Ψυχολογικά δεν το συζητάμε. Έτσι. Έχει τρία μάτια στην έδρα του. Πρέπει αυτά τα πάρει οπωσδήποτε. Και αν τον πάντως, νοιάζει, θα κάνει και στην Μπασκόνη, θα κάνει στην Άλμπα, θα κάνει στην Εφές. Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες στην Ευρωλίγα. Καλύτερη επίθεση, έτσι κι αλλιώς. Παίζει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Παίζει γρήγορο μπάσκετ. Εκτελούν γρήγορα, ανεβάζουν τις κατοχές. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός, μην κοιτάς που τον κατέβασε στο 78. Έχει πρόβλημα απέναντι σε άμυνες που παίζουν πολύ επιθετική άμυνα σαν γκάρντ. Έχει δημιουργία να το πεις πολύ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Η CSKA παίζει επιθετική άμυνα. Έβαλε 106 στην CSKA. Στην παράταση, έστω έβαλε 106. Α, ναι. στο πρώτο μάτς. Αυτό που έκανε καλά ο Μπαρτζόκας για μένα χθες ήταν μία σύντο καλά του πρώτο ημίχρονο. Άσχετα να ανέβηκε στο δεύτερο και εγκράτησε τον Παναθηναϊκό με τα γκολ φάουλ που έβαλε. Στην τρίτη περίοδο. Μία στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό ο Ράιστον ουσιαστικά εκείνο άσχετα με τα 9 τρίποντα που είχε. Τα αφήνω στην άκρη. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Ράιστον ήταν καλός εχθές με τον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές. Για να μην ξεφύγουμε τελείως από τους κανονισμούς του Παπανδρέου στην Πασκευή κουβέντα, προβλέψεις Παναθηναϊκό CSKA. Εγώ λέω άσο. Δεν γίνεται να μην πω άσο. Γιατί δεν γίνεται. Άσος. Με το Παναθηναϊκό πρέπει να μπει το μαχαίρι, θα το πιάσει αυτό το μάτσο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ωραία. Και ξέρω ότι ο κόσμος είναι παγωμένος, γκρινιάζει για το. Εφές Ολυμπιακός. Πες ο Λάρκιν. Δεν ξέρουμε. Αν. Πού να ξέρουμε, μα άντια είμαστε. Θα γίνει. Όχι, άσο βλέπω. Εγώ. Μήπως η Εφές κάνει έτσι μια γκελίτσα. Δεν έχει κάνει γκέλα η Εφές. Πάει τρένο, ναι. Πάει τρένο. Και ο Ολυμπιακός είναι ανεβασμένος. Και ο Μακίσικ τη έβαλε 38 πριν δύο μήνες. Δεν θα παίξει ρόλο σε αυτό. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάει με ανεβασμένη ψυχολογία. Αν τέλος πάντων πριν τον ντέρμπι το χθεσινό με ρώταγε τι πιθανότητες δίνει στον Ολυμπιακό να κερδίσει την Εφές, θα σου έλεγα 0. Τώρα σου λέω 10. Εντάξει. 10% θα βάλει και εγώ θα πω 10%. Εντάξει, είπαμε. Δεν δίνω 0. Θα δίνω 0 άμα πριν το. Ναι. Πριν τον Παναθηναϊκό. Τώρα πάνε. Παίζει ρόλο και σου λέει αν παίξει ο Λάρκιν. Αν δεν ξέρω. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, αν ο Μακίσικ παίζει με το Νίτρο, αυτό ο Λάρκιν πώς παίζει. Έχει στο τρίποντο στο 2K θα και τώρα 98, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο Red and Green. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Σε πιο χαλαρό. Εντάξει, τώρα λόγω Ντέρι που πήγαμε λίγο στο πιο αγωνιστικό. Εντάξει. Ναι. Αλλά και ξαναλέω άλλη μια φορά ότι ένα στα 20 δεν θα ξανά έχει πάρει 20. Αυτό μου θυμίζει το. Από το Rise δεν θα χάσουμε. Ποιο είχε πει αυτό. Εγώ. Είχε βάλει 41 στον πρώτο γύρο. Σωστό. Το έχει γράψει. Από το Rise δεν θα χάσει. Επιτυχημένο. 41. Σε πανηδίν.